Εκλεκτό καλεσμένο σήμερα, τον κύριο Σοκράτη από τα Εννέα, επίτιμο πρόεδρο της Χαραυγής. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχήν, δεν ξέρω αν θυμόσαστε από πότε ασχολείστε με το εραστήριο ποδόσφαιρο. Εγώ από το 1977, 12 χρονών. 11-12 χρονών ήμουν. Όχι ως ποδοσφαιριστής, ως παράγοντας. Ως παράγοντας, κατευθείαν. Δεν πολύ γλωτσούσα την παλά, αλλά απλώς μου άρεσε το οργανωτικό πολύ. Ναι. Συνήθως συμβαίνει το αντίθετο. Δηλαδή, πρώτα ξεκινάει κάποιος. Όχι, εγώ με το αντίθετο, ήμουν ξεχωριστός. Στη συνέχεια κλωτσίσατε την μπάλα. Που λέμε από το μευτήριο κατευθείαν παράγοντας, χωρίς δεύτερη συζήτηση. Πώς θα ασχολείς αλήθεια αυτό το. Μ' άρεσε η μπάλα, να είμαι οργανωτικός. Να παίζουν οι άλλοι. Ναι. Να παίζουν οι άλλοι. Να παίζουν οι άλλοι και εσείς να τους οργανώνετε. Εγώ να τους οργανώνω, ναι. Μικρόβιο, σπάνιο μικρόβιο. Ναι, τα πρώτα ερεθίσματα από πού ήταν, κύριε Πτερνέα, τα οποία πήρατε, και από την ομάδα της γειτονιάς ή... Ναι, από την ομάδα της γειτονιάς που υπεραγαπούσα τη Χαραυγή. Η Χαραυγή, ας πούμε, που είχε ιδρυθεί το 1967. Την ιδρύσανε κάτι παιδιά της γειτονιάς, μικρά, οι κοσάριδες τότε. Τη συνεχίσανε και μετά ξεκίνησα εγώ 10 χρονών, ήμουνα 11. Στα 13-14 ξεκίνησα να έχω ενεργητικό ηγετικό ρόλο. Και προσπαθήσαμε να την βελτιώσουμε την ομάδα με τις ακαδημίες που εμείς τις ιδρύσαμε στην Ελλάδα. Είναι γεγονός αυτό. Αυτό είναι πρωτοφανές και πρωτάκουστο. Το γεγονός δηλαδή ότι ένας πιτσιρικάς, ο οποίος υπό διαφορετικές συνθήκες θα έπρεπε να χτυπάτε πόρτες για να παίξετε στις ακαδημίες. Πρέπει να είσαι μαμούνι, ήμουν μαμούνι τότε. Μιχάλη, όμως αξίζει να μας πει και από. Και πώς ήρθε η ιδέα τελικώς να ιδρυθούν οι ακαδημίες της Χαραυγής, ναι, που ουσιαστικά αποτέλεσαν και τον φάρο ή αν θες και τον μπούσουλα για τις υπόλοιπες ομάδες και τις πόλεις, ναι, μας. Ήταν, και... ήταν το 1981, ήρθε το Πασόκ στην εξουσία και ως δημοκρατικό τότε κόμμα έκανε το πενθήμερο στους εκπαιδευτικούς. Εμείς πηγαίναμε και Σάββατο σχολείο. Ναι, βέβαια. Και εγώ που πήγαινα τώρα τρίτη δημοτικού, τρίτη γυμνασίου. Το πρώτο Σάββατο μας φάνηκε παράξενο που δεν πηγαίναμε σχολείο. Και κατευθείαν στο γήπεδο. Αλλά στο γήπεδο δεν υπήρχε τίποτα. Αφού το γήπεδο το Σάββατο ήταν κενό, μάτσιψα τους συμμαθητές μου όλους τότε που ήταν στην ίδια τάξη. Πηγαίναμε και λίγο παραπάνω ηλικίες και κάναμε την πρώτη ομάδα του εφηβικού. Έτσι το λέγαμε, το εφηβικό. Ψάχναμε να βρούμε, όμως δεν υπήρχε αντιπάλους. Και τότε με μια εφημερίδα που υπήρχε, το Πειραϊκά Σπορ, και το φως, η εφημερίδα με τον κύριο Δαρζέντα, τον κύριο Μιλιδόνη, τον κύριο Γεωργιάδη τότε. Κάναμε συνέχεια αγγελίες. Παιδιά, θέλουμε παιδιά αντίπαλους. Δεν έχουμε αντίπαλους. Βρεθήκανε 3-4 ομάδες. Η Οδηγήτρια, το Μοσχάτο, το Ιδραπετσόνα, και ανταποκριθήκανε. Και ξεκινήσαμε το πρώτο τουρνουά. Αφού πήγα στην Ένωση, βέβαια, και του ζήτησα στην τότε καινούργια διοίκηση του Σαλπέα, που μόλις είχε αναλάβει ο Σαλπέας. Το έπιασε το νόημα γιατί ήταν γάτα στις καλές καινοτόμες ιδέες. Και ξεκίνησε το εφηβικό βάζοντας μας διαιτητές σε ένα τουρνουά, απλό τουρνουά. Αλλά επειδή η Χαραυγή είναι τεράστια περιοχή και έχει πολύ κόσμο, πολλά παιδιά, μάζευα εγώ συνέχεια παιδιά, μάζευα, αλλά αυτά με τσιγκλάγανε. Βάλε με και εμένα να παίξω, γιατί ήμουν και προπονητής της άλλης. Και έτσι ξεκίνησε και το παιδικό. Γιατί τους λέω, θα σας κάνω και πιο μικρή ομάδα. Και το πιο μικρή ομάδα σημαίνει παιδικό. Και το πιο μικρή ομάδα σημαίνει προπαιδικό και προ. Με αποτέλεσμα να ζαλίζω εγώ το Σαλπέα και να με κυνηγάει, να μου λέει ότι δεν έχουμε γήπεδα, δεν έχουμε τίποτα. Του λέω, θα τα κάνουμε όλα με προσπάθεια. Και έγιναν όλα. Και έτσι ξεκινήσαν όλες οι ακαδημίες από εφηβικά μέχρι στο πρώτο junior, ας πούμε. Και αν δεν κάνω λάθος, με δικές σας ιδέες και στην ΕΠΟ και στην ΕΠΣΠ ιδρύθηκαν τα παιδικά και, ναι, τα προπαιδικά. Ναι, κάναμε συνέχεια έγγραφα. Σας ζητάμε μικρότερες ηλικιακά πρωταθλήματα. Μικρότερα ηλικιακά πρωταθλήματα. Μου λέει, δεν έχουμε γήπεδα. Και πράγματι δεν είχαν, γιατί δεν υπήρχε και φωτισμός, δεν υπήρχε και χλωτάπητες, δεν υπήρχε τίποτα. Αλλά του λέω, τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Αν δεν το ξεκινήσουμε και δεν φέρουμε τα παιδιά όλα στο γήπεδο, δεν γίνεται η αρχή. Δεν θα σου δώσουν κανένα ψωμί να φας αν δεν το ζητήσεις ευθύς εξ αρχής. Και πιάστηκε αυτή η ιδέα και έγινε η Ακαδημία στην Ελλάδα. Πάντα ο Πειραιάς ήταν πρωτοπόρος. Ναι. Αλλά και πάντα ο Πειραιάς δεν είχε γήπεδα. Και όταν. Αυτή τη στιγμή είναι σε καλό επίπεδο. Σε καλό επίπεδο σε σχέση με το 81 που ξεκινήσατε. Μας βοήθησαν πολύ ο ηλεκτροφωτισμός. Δεν υπήρχε και ηλεκτροφωτισμός, το λέω το κυριότερο. Κερδίσαμε 6 ώρες παραπάνω την ημέρα. 6 ώρες σημαίνει 3 γήπεδα.
Γιατί εμείς κάναμε προπόνηση μέχρι να βασιλέψει ο ήλιος. Να βασιλέψει, ωραία εκφράση. Μιλάμε για φτώχεια, για φτώχεια, φτώχεια, φτώχεια. Αλλά κατορθώσαν και βγήκαν πολλά ταλέντα. Εμείς ως Καραβοί έχουμε δώσει μέχρι και στον Ολυμπιακό βασικούς ποδοσφαιριστές. Όπως είναι ο Κώστας ο Μεδρινός και ο Γιάννης Ποτουρίδης που ξεκινήσαν από τις ακαδημίες μας. Και συνεχίζουμε στους Απαλίδης, ο Σταμάτης που παίζει στα Γιάννενα. Έχουμε τη ρέντα να βγάζουμε καλούς ποδοσφαιριστές. Γιατί όπως οι ακαδημίες δεν είναι μόνο να δουλεύεις, είναι να έχεις και ρέντα. Δηλαδή απ' έξω από το σπίτι σου μπορεί να μένει ο παιχταράς ο μεγάλος. Να μην τον δεις ποτέ όμως. Και να, να τον κερδίσει η Χαραβή και να μην τον κερδίσει η οργανωμένη σωματείο τάδε που, είναι, που δεν είναι οργανωμένο. Ναι, καταλάβετε. Είναι ανάλογα τι, που θα κάτσει η μπίλια σε ποιον. Και να έχει τα μάτια σου ανοιχτά. Ναι, δεν είναι μόνο η μπίλια. Εγώ το βλέπω το 90% τύχη, 90% και 10% τα μάτια ανοιχτά. Ναι. Γιατί σας λέω, μπορεί όσο και να προσπαθείς και να τρέξεις, άμα δεν, είναι, δεν το έχει ο άλλος, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ποια ομάδα θεωρείς καλύτερη και πιο οργανωμένη σε θέματα ακαδημίων? Τώρα έχουν οργανωθεί όλες οι περισσότερες. Όλες οι περισσότερες. Οργανωμένες είναι ο Αετός Κορυδαλλού, είναι η Προοδευτική που την αγαπώ, είναι η, ο Αετός Κορυδαλλού. Έχει διατελέσει, αν δεν κάνω λάθος, και παράδειγμα. Ναι, έχω διατελέσει τότε στα δύσκολα χρόνια γιατί δεν υπήρχαν. Και είπα και εγώ να βοηθήσω λίγο. Αλλά η αγάπη μου είναι η Χαραβή αιώνια, γιατί είναι εξιδρύσιος. Πηγαίνω εκεί και δεν μπορώ να την αφήσω. Είναι και ο τόπος μου και είμαι και τοπικιστής πολύ. Πάντως ο Πειραιάς δουλεύει καλά και ο Ολυμπιακός δουλεύει καλά. Και αν είχε λιγάκι περισσότερο προσοχή, θα βγαίνανε και άλλοι φορτούνιδες, τον οποίο είχαν απορρίψει στην αρχή. Ναι, 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 ναι. Το είδαμε αυτό. Σωστό. Και από την πορεία της ομάδας των νέων. Στο δεν έχει Champions σημασία League. Η πορεία της ομάδας. Πόσα παιδιά θα βγουν είναι. Ναι, θέλω να σου μπορεί πω, να κάνεις, μια ομάδα που κερδίζει δύο φορές την Πάγη Μονάχου. Να είσαι τελευταίος στον όμιλο και να έχεις τη σύνδεση στο φορτούμιο σου. Ναι. Πιο μεγάλο κέρδος είναι αυτό. Βέβαια, από σίγουρα. Το αποτέλεσμα να κερδίσεις την Πάγη Μονάχου εκτός έδρας. Απλώς δείχνει και κάτι το να κερδίσεις δύο φορές την Πάγη Μονάχου. Δείχνει και την αξία των λόγων που δείχνει την αξία, αλλά στο τέλος οι ποδοσφαιριστές καταλήγουν. Δανεικοί όλοι. Yeah. Αλλά σας είπα ότι ένας ποδοσφαιριστής φαίνεται από πολύ μακριά ότι μπορεί να λάμψει. Φαίνεται, δηλαδή πρέπει να, είναι, να τα έχει όλα. Στις ακαδημίες της Καραβής, προπονητές έρχονται παιδιά τα οποία. Διάφοροι. Έρχονται και άλλα, παιδιά. Ανάλογα με κριτήρια που βάζει το διοικητικό συμβούλιο που δουλεύει πολύ. Είναι ο κύριος Κόχυλας, παλιός ποδοσφαιριστής. Και μπαμπάς των Πολιστών. Των Πολιστών, να σε εξαιρέτου ήθους. Στην, βοηθάει και ο προπονητής της ομάδας, ο κύριος Αντώνης ο Καλαμάκης. Ο κύριος Κόκκινας, απλά να πω, όπως το Σάτο παιδί, τον ξέρω πάρα πολύ καλά και λόγω των παιδιών. Ήθος, πολύ ήθος. Πολύ ήθος, δηλαδή πολύ είναι ήθος, αυτό που λέμε, ο άνθρωπος που θες να έχει το παιδί σου για να το εμπιστευτείς. Μακάρι να υπάρχουν τέτοιοι οικογενειάρχες και τέτοιοι γνωρίζονται στο χώρο σε όλες τις ομάδες. Όπως ο Νίκος ο Κόκκινας, ο Αντώνης ο Καλαμάκης της πρώτης ομάδος, ο οποίος είναι και της προοδευτικής ηγέτης της Ακαδημίας. Και μακάρι να έχουμε όλοι. Έχει δουλέψει πολύ ο Νίκος Ακριτίδης στις ακαδημίες όταν εγώ έλειπα. Γιατί κάποια στιγμή βαρέθηκα τις ακαδημίες πια. Δηλαδή, όταν είσαι 25 χρόνια, θες να πας στην πρώτη ομάδα. Δηλαδή, για να προωθηθώ κι εγώ πρώτα. Στην πρώτη ομάδα και έριξα λίγο μαύρη πέτρα πίσω μου. Πολλά χρόνια αγροτικό. Αλλά δεν πειράζει. Άφησα ικανά παιδιά. Και τις δουλεύουν τις ακαδημίες φουλ. Βέβαια, επιτυχία για μας είναι ότι κάναμε και το γήπεδο στη Χαραυγή. Δηλαδή, με ενέργειες δικές μας, του αείμνης του πρόεδρου, του κ. Φατσέα, και δύο-τρεις πηγαίναμε κάθε μέρα στην Αγία στη Λυκόβρηση και παρακαλάγαμε: δώστε μας το γήπεδο, δώστε μας το γήπεδο, να το γεμίσουμε παιδιά. Και βάλαμε συμβόλαια, υπογράψαμε συμβόλαια ότι δεν θα έχουμε καμία αξίωση. Και μας δώσανε το χώρο η Αγία. Να κάναμε και ξεκινήσαμε ως προπονητικό χώρο στην αρχή. Υπέγραψα εγώ συμβολεγραφική πράξη ότι δεν θα έχω καμία διεκδίκηση αργότερα. Το πήραμε εμείς στο χώρο και άσως τώρα να το ψάχνουμε το γήπεδο αυτό. Γιατί ήταν επίτευξη των χαραβιωτών όλων. Και μια επιδίωξη. Ένα γήπεδο κόσμημα που χαίρεσε να παίζει. Εκπληκτική τοποθεσία. Χαίρεσε να εκπληκτική τοποθεσία. Χαίρεσε να κάνει μεταδόσει, Μιχάλη. Έχω κάνει στο παλιό Magic. Καράβια πάνε και έρχονται. Δηλαδή, μετά στο ξύλινη εξέδρα με την κάμερα δίπλα στο Πειραϊκό και να βλέπει. Τα καράβια να πηγαίνουν και έρχονται. Καράβια πάνε και έρχονται. Καράβια πάνε και έρχονται πραγματικά. Δηλαδή είναι απόλαυση. Και χαίρεσαι σε αυτό το γήπεδο να παίζεις ποδόσφαιρο. Κάναμε γραφεία με τη βοήθεια του Δήμου Κερατσινίου που δεν πληρώνουμε νίκια και είμαστε σε αυτό. Και είμαστε μια οργανωμένη ομάδα που χαίρεσαι να δουλέψεις εκεί. Τα παλιά χρόνια ήταν δύσκολα, τα πέτρινα. Αλλά τώρα προσπαθούμε με τη δουλειά όλων των χαραβιωτών η ομάδα να είναι από τις κορυφαίες του Πειραιά.
Εμείς μπορούσαμε βέβαια να την είχαμε μακριά την ομάδα. Να την είχαμε πάει πιο μακριά. Δηλαδή να πιέζαμε γάμα και δέλτα εθνική. Αλλά οι ποδοσφαιριστές που βγαίνανε κατά σωρών, όπως σας είπα, ο Ποτουρίδης, ο Σαπαλίδης, ο Μεδρινός και άλλοι παίχτες, να κρατηθούν στην ομάδα. Δηλαδή να τους κρατήσουμε τα δελτία. Δεν το κάναμε αυτό. Τους δώσαμε με αποτέλεσμα να την πληρώσει η ομάδα και να είναι στην αλφα πυρία απλά. Αλλά και είναι η μοναδική ομάδα η οποία έχει το παγκόσμιο ρεκόρ που δεν έχει γευτεί ποτέ το ποτήρι του υπερβιβασμού. Ναι. Δεν έχει πέσει ποτέ. Δηλαδή μόνο ο Ολυμπιακός, άντε να είναι από Παναθηναϊκός, στην Ελλάδα δεν έχει πέσει καμία άλλη ομάδα. Δηλαδή να στεναχωριέται το καλοκαίρι επειδή η ομάδα έπεσε κατηγορία. Αυτή η σταθερότητα από πού πήγα, εσένα ούτως ή άλλως δύσκολο. Από τις ακαδημίες εννοείται. Δηλαδή εδραιώθηκε φουλ βγάζοντας παιχταράδες, γιατί η περιοχή σας είπανε πολύ μεγάλη. Και έρχονται παιχταράδες. Στη Χαραβή είχε και το όνομα, είχε και καλούς παράγοντες. Καλούς παράγοντες που τη στηρίξανε στα δύσκολα και δεν πέφτει. Η Χαραβή είναι ένα όνομα, μια σταθερή αξία στον Πειραιά. Είστε πρώτη κατηγορία. Για εμάς εδώ πέρα τους Πειραιώτες που ασχολούμαστε και τα αριστερά. Εγώ πρώτη εθνική το λέμε. Από το 80. Ναι, ναι. Λοιπόν. Και είστε και αρκετά ψηλά στις θέσεις. Ναι, αυτή οφείλεται στη δουλειά που έγινε το τελευταίο μάλλον χρόνο πιο πολύ. Πρόεδρος είναι ο κύριος ο Μάικης ο Θεοσόγλου, γνωστός συνδεσμίτης του Ολυμπιακού, ο Εσδρομάριο, όλοι τον ξέρουμε. Mm-hmm. Ολυμπιακάδες είμαστε όλοι. Και έχει δουλέψει πολύ. Πήραμε καλό προπονητή, τον Αντώνη τον Καλαμάκη, καλούς ποδοσφαιριστές, πλησίωσαν την ομάδα. Έχουμε ακαδημίες από πίσω, οι οποίες βοηθάνε. Εντάξει, μας έτυχε μια ατυχία να έχουμε την προοδευτική στον Όμιλο, που ενισχύθηκε πάρα πολύ. Αν δεν την είχαμε αυτή, θα συζητάγαμε ακόμα για πιο ψηλά, σίγουρα πιο ψηλά. Γιατί ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο είναι φιλόδοξοι, τους ξέρετε όλοι, και δεν τους αρέσει η μετριότητα. Τον Μάικη Ρωμάριο, λόγω του ότι έμοιαζε στο Μάριο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όχι, ο Μάικης μου είχε έρθει ως ποδοσφαιριστής σε 8 χρονών, 9. Ήταν κοντούλικος έτσι, είχε το στυλ, επειδή έλκη της βραζιλιάνικης καταγωγής η μαμά του, ναι, είναι από τη Βραζιλία. Ναι, και ήταν έτσι μελαχρινός που Ρωμάλης, όπως ήταν τότε στις μόδας ο Ρωμάριο που έπαιζε στη Μπαρτσελώνα και στην Αϊντχόβεν. Φεύγαζε τα γκολ και έπαιξε σεντρεφό λοιπόν ο Μάικης και εγώ του κόλλησα το προσωνύμιο Ρωμάριο. Και τον ακολούθησε όλη και τη ζωή. Και τον ακολούθησε όλη τη ζωή. Αλλά είναι πολύ καλό παιδί και πανέξυπνος πρόεδρος, μπορώ να σου πω. Ναι, και δεν θέλει και τα φώτα της δημοσιότητας. Ναι, πότε τον είχαμε συναντήσει. Ούτε εμείς θέλουμε, να μην νομίζεις. Παρά τα τόσα επιτεύγματα που κάναμε, δεν έχουμε η Χαραυγή και οι γεννητές παράγοντες θυμηθεί από την Ένωση ή από οποιοδήποτε. Είμαστε κάτι σαν βάσκι του Κερατσίνου πάνω ψηλά στον λόφο που δεν μας ενοχλεί να μας θυμάσει, να μας. Και να μην μας θυμάσει δεν έχουμε πρόβλημα. Και να συνεχίζουμε τη δουλειά που κάνουμε. Το σύγχρονο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο του Πειραιά, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η έλλειψη των γηπέδων, ειδικότερα στο κέντρο του Πειραιά. Όχι, είναι η έλλειψη των οικονομικών είναι. Το σωματείο είναι μόνο παράγοντας. Παιχταράδες θα βρεις. Είναι χιλιάδες στον δρόμο που σε περιμένουν να παίξω παιδιά. Να τα κάνεις. Αν δεν πεθάνουν οι παράγοντες, πεθαίνει και το σωματείο μαζί. Ναι. Γι' αυτό δίνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο του Ολυμπιακού, ο οποίος με σκεφτό το κεφάλι έχει βοηθήσει τα πειραϊκά σωματεία ενεργά, πληρώνοντας τους διαιτητές χρόνια και μας απαλλάσσει από ένα γύρω στα 1500 ευρώ το χρόνο διβάστακτο ποσό και κάνει και χορηγίες άλλες τις οποίες δεν τις ξέρει κανένα, όπως έφτιαξε. Στην Αίγινα τα γήπεδο με καθίσματα. Χλωτάπητες. Δηλαδή βασικό. Έτσι είναι. Σε κάτι άλλοι παράγοντες που μην θέλω να αναφερθώ που μας τάξανε αυγούς και λαγούς και πετραχίλια και στο τέλος δεν πήραμε τίποτα. Απλώς για να διαφημίζονται οι οργανισμοί τους. Είμαστε τελείως δυσαρεστημένοι από αυτό, αλλά δεν πειράζει. Όταν έχεις λοιπόν το γίγαντα Βαγγέλη Μαρινάκη, μπορώ να πω για στον Πειραιά, να είσαι σίγουρος ότι θα πας καλά. Άρα λοιπόν οι παράγοντες είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά σε ένα σωματείο. Αν δεν έχεις. Η εικόνα του σωματείου είναι καθαρά ο πρόεδρος της. Ναι. Αν ο πρόεδρος της είναι φωτιά, μπορώ να είναι καθημερινή, μη φοβάσαι τίποτα. Όλα είναι ο πρόεδρος σε ένα σωματείο. Και κατά ποια διάθεση έχεις. Υπάρχουν ιστορικά σωματεία τα οποία έχουν διαλυθεί έλλειψη παράγοντων, όπως είναι ο Ηρακλής Νικαίας, ο ΑΟ Ποντίον, ο Άρης Νικαίας, που τότε που μεσολαβούσε. Ο ΕΑ Σαλαμίνας, αυτό το ιστορικό σωματείο δεν κατεβαίνει. Είναι όλα είναι παράγοντες. Παίχτες θα βρεις. Φιλάθλους θα βρεις. Και ρωτάω τώρα εγώ, νομίζω ότι την ίδια πορεία έχει ο Μιχάλης. Δεν ξέρω αν θα. Φαντάζομαι το ίδιο πράγμα θα ρωτούσαμε.
για ποιος είναι ο λόγος που, εν πάση περιπτώσει, δεν έρχονται νέοι παράγοντες. Οικονομικός. Οικονομικός λόγος. Φοβούνται να βάλουμε τα λεφτά. Είναι και η συγκυρία οικονομική που και τώρα και το δεκάρι. Γιατί αποδεδειγμένα θα βάλεις λεφτά. Ναι, αποδεδειγμένα. Θα ματώσεις οικονομικά ακόμα τώρα πάρα πολύ και το ξέρουν όλος ο κόσμος. Αλλά είναι δύσκολο να έρθει ένας παράγοντας. Πολύ δύσκολο. Έρχεται στην αρχή, γλυκαίνεται στην αρχή και άμα ομάδα κάνει μια αποτυχία, βρίσκει την αφορμή και φεύγει. Και έχει και δίκιο. Όχι ότι δεν έχει δίκιο. Μπορώ να το δώσουμε δίκιο. Πρέπει να έχει μεγάλο μεράκι να κάτσει τώρα να βλέπει κάτι 11 παιδιά που παίζουν, ας πούμε, μόνο και μόνο για να χαίρεσαι. Η ζωή τώρα είναι δύσκολη και όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν βγαίνει ένα παράγοντα. Και συνιστώ την προσοχή στην Ένωση να βοηθήσει τον ερασιτέχνη παράγοντα. Μόνο με ερασιτέχνη παράγοντα θα υπάρχουν ερασιτεχνικές ομάδες. Μην κρίνετε, μην χαρατσώνετε τις ομάδες. Βοηθήστε την να επιβιώσει. Βασικό στόχο τη Ένωση πρέπει να είναι ο ερασιτέχνη παράγοντα. Μην το φορτώνει βάρη. Ήδη έπω με την αποτυχία τη εθνική ομάδο. Έχασε του χορηγού του με αποτέλεσμα να χαρατσώνει τις μικρές ομάδες. Ένα δελτίο για να το στείλει ένα πιτσιρικά 10χρονών θέσει 21 ευρώ. 21 ευρώ που είναι ένα μεροκάματο ανειδίκευτο εργάτη. Πώς θα το δώσει. Αυτό μου λέει και ο Χρήστος Καλτσάς στις προάλλες. 60 ότι θέλει γάμα εθνική που είναι και αυτή ερασιτεχνική. Ο διαιτητής της γάμα εθνικής για να αυτή να παίξει θέλει 1500. Ο διαιτητής ο δικός μας για να ξεκινήσει ένα παιχνίδι, αν δεν έχει 110 ευρώ, δεν ξεκινάει το παιχνίδι. Δεν θα σου τραυματιστεί ένας ποδοσφαιριστής. Δεν θα πάει να κάνει μια θεραπεία 20 ευρώ που κάνει. Δεν θα βάλεις ένα πούλμαν που θέλεις για να πας σε Σαλαμίνα 200 στάρικα. Τώρα μιλάμε για ποσά. Δηλαδή ο μήνας βγαίνει τουλάχιστον 5.000 αν θες να έχεις μια σοβαρή ομάδα. Ο διπορικά άλλος που έρχεται από την Ηλιούπολη να παίξει μπάλα, δεν θα του δώσεις. Δεν θα πληρώσεις, ξέρω να πεις μια βλακεία στο γήπεδο, να σε τιμωρήσει, να γραφτεί στο φυλαγόνο 200 στάρικα. Αυτά είναι που πρέπει επιτέλους να τα κόψουμε αυτά και να βοηθήσουμε τον παράγοντα να βοηθήσει τις ομάδες. Γιατί αλλιώς, άμα δεν υπάρχει, σας λέω, παράγοντας, δεν υπάρχουν ομάδες. Κύριε Πτερνέα, αυτά είναι προβλήματα. Mm. Προβλήματα και το γεπεντικό και το οικονομικό και οι διαιτητές και όλα αυτά. Και έρχομαι εγώ τώρα και ρωτάω. Παίρνω τη Δευτέρα το πρωί και διαβάζω το φίλο μου τον Αντώνη τον Δαρζέντα. Γκρινιάζει ο τάδε παράγοντας για το διαιτητή. Πλακώθηκαν στο τάδε γήπεδο. Πήγαν, έκοψαν τα δοκάρια από το άλλο γήπεδο. Σε ένα ποδόσφαιρο, και να μείνουμε εδώ πέρα στο πικιστικό που είμαστε πυραιώτες, που. Δεν θα έπρεπε όλος ο κόσμος που ασχολείται με το ερασιτεχνικό πυριακό ποδόσφαιρο να είναι αυτή την εποχή ειδικά μια γροθιά και να μην κοιτάζει. Δεν γίνεται, γιατί το ποδόσφαιρο είναι η μικρογραφία της κοινωνίας μας. Η κοινωνία μας είναι εκνευρισμένη αυτή τη στιγμή. Και πως τους κρατάμε σε αυτό το επίπεδο να μην κάνουν. Έχουν ελαχιστοποιηθεί τα επεισόδια. Δηλαδή σε άλλες περιοχές, σε άλλες φορές έπρεπε εδώ πέρα να γίνονταν τη τρελή. Αλλά. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Είναι έτσι. Αυτός που έρχεται εδώ θέλει να εκτονωθεί. Δεν ξέρεις τι έχει στο σπίτι του. Το βγάζει έξω, το βγάζει μέσα στο ποδόσφαιρο. Και ο παράγοντας και ο διαιτητής και ο ποδοσφαιριστής. Δεν ξέρεις, δεν είναι όπως παλιά στη Σοβιετική Ένωση που ήταν όλοι με μια ψυχολογία. Ο άλλος είναι down, άλλος τον εμπρίζει η μάνα του, άλλος ξυλά από τη γυναίκα του. Πώς θα έρθει να παίξει το ποδόσφαιρο, δηλαδή είναι έτσι. Πρέπει να πει. Τα δικά μας παιδιά έρχονται από τη δουλειά. Σκοτωμένα και κάνουν 5 ώρα προπόνηση. 4,5 σχολάνε, 5 κάνουν προπόνηση. Τους πιέζει ο απαιτητικός προπονητής που έχουμε. Με αποτέλεσμα σου λέει. Τι γίνεται, κατάλαβες. Είναι ερασιτέχνης, είναι παράγοντας. Το λέει και μόνος, είναι ερασιτέχνης. Εραστής της τέχνης. Δεν μπορεί να του κάνει τίποτα άλλο. Τι να κάνουμε δηλαδή, δεν είμαστε Νορβηγοί, είμαστε και Έλληνες με ιδιοσυγκρασία. Το αίμα μας βράζει. Αλλά παρόλα αυτά που έχουμε τραβήξει τη φτώχεια τώρα την τελευταία. Οι ποδοσφαιριστές, οι παράγοντες και αυτοί ενεργούν πάρα πολύ σωστά. Σε σχέση με αυτά που. Σε άλλες εποχές, πιο παλιά ήταν πιο ακόμα. Γινόταν χαμός. Καταρχάς είχε φύγει η αστυνομία από τα γήπεδα. Παλιά, αν δεν γινόταν αστυνομία, τότε δεν ξεκίναγε το παιχνίδι. Δεν έκανε το παιχνίδι. Αν δεν υπήρχε αστυνομία, να δει ότι τη σιγουριά, δεν έβγαινε να παίξει. Φανταστείτε τι γινόταν. Δεν έβγαινε. Και μία ανοιχτή. Μπράβο του Θεό και του Στέλιου του Μπρατσόλη. Και του Σαλπέαση στα τελειώματά του που είπανε τέλος η αστυνομία. Βέβαια γιατί βοηθήσαν και άλλοι και πρόεδρος, ο Στέλιος Μπρατσόλης που να πω ήταν φοβερός παράγοντας. Και είπανε τέλος η αστυνομία στα γήπεδα. Και κάναμε εμείς οι παράγοντες τα παιχνίδια μόνοι μας. Τώρα εντάξει, και στατιστικά θα γίνει κάτι. Θα γίνει κάτι. Αλλά είναι ελάχιστα. Το επίπεδο των διαιτητών ποιο είναι, όπως είναι το ποδοσφαιριστών. Άλλοι είναι πάρα πολύ καλοί. Κι άλλο είναι πάρα πολύ κακή. Δεν θα είναι ταλέντο, είναι θέμα του ταλέντου. Προχθές μας έπαιξε εμάς ένας διαιτητής
ερχόταν από την Πάρο. Ρε παιδιά, συγγνώμη, πυριώτες δεν υπάρχουν. Έρχεται κάθε μέρα από την Πάρο και μας ήρθε από την Πάρο να μας παίξει. Μιλάμε, μας κατακαιρεούργησε. Λέω, ρε παιδιά, δεν μας φτάνανε οι δικοί μας που έχουμε. Φέρατε και από την Πάρο. Με αποτέλεσμα να κάνει το παιχνίδι ενώ κάτω. Ή στην Πάρο, γιατί δεν κάθεται αυτό να πάει να παίξει εκεί. Α, ο Πάρος Ανδριακός, ας πούμε. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Τέλος πάντων, είναι ο θέμα ταλέντου. Μπορεί να κάνω και εγώ λάθος. Το ταλέντο είναι σε όλες τις. Στη φύση του ανθρώπου. Τώρα από εκεί σέρα άλλος έχει πιο μεγάλο, πιο μικρό. Έτσι. Δύο λεπτά πριν από τις δύο, περνάει ο χρόνος. Απλά θέλω να ρωτήσω έναν επίτιμο, πρόεδρο, τον επίτιμο πρόεδρο της Χαραυγής, τον κύριο Πτενέκη, με την εμπειρία που έχει. Διαφορά του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού είναι και στο θέμα πρόεδρου. Είναι και στο θέμα πρόεδρου. Δηλαδή, από τη μία υπάρχει πρόεδρο, ο οποίος ασκεί διοίκηση και από την άλλη πρόεδρο. Όπως άλλο είναι επιχειρηματία, καταρχάς είναι Ολυμπιακό. Μαμένο Ολυμπιακό. Από μωρό παιδί, είναι χαώδης η διαφορά. Και όλη η διαφορά φαίνεται στο πρόσωπο του Προέδρου. Φανταστείτε αυτή τη στιγμή να ήταν αντίστροφα. Ο Ολυμπιακός θα ψαχνόταν. Όλη η διαφορά του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή είναι στο επίπεδο που τον έβαλε ο Βαγγέλης ο Μαρινέ. Και θα συμφωνήσω με αυτό το οποίο συζητούσαμε εκτός του στούντιου, ότι από τη στιγμή που έδιωξαν τους Βαρδινογέννηδες από τον Παναθηναϊκό. Τεράστια απώλεια οι Βαρδινογέννηδες για τον Παναθηναϊκό. Όταν έχει την καλύτερη οικογένεια στα Βαλκάνια, η μεγαλύτερη, που ας μην κρυβόμαστε τώρα, ο Βαρδής είναι πρωθυπουργός στη χώρα. Δεν τον διώ. Δεν τον διώχνεις, προσπαθείς να τον κάνεις καλύτερο. Δεν διώχνεις αυτούς, αυτή την τεράστια οικογένεια. Είναι τεράστιο, είναι έγκλημα. Δηλαδή, εγώ το θεωρείς αυτοκτονία τότε. Και καλό για τον Ολυμπιακό, γιατί είμαστε Ολυμπιακοί, βέβαια. Έτσι αποδείχθηκε τελικά. Ναι, έτσι αποδείχθηκε. Αυτό το αποδείχνει. Πού παίζετε αύριο? Αύριο παίζουμε στις 3 η ώρα στη Χαραυγή με την πολύ καλή ομάδα φέτος ενισχυμένη της Κύπρου. Και ελπίζουμε να κάνουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Σας το ευχηθούμε. Καλή επιτυχία, καλά κουράγια. Και εγώ πολύ ευχαριστώ, γιατί το πυραϊκό ποδόσφαιρο έχει ανάγκη των εκπομπών αυτών να βγαίνει και να πει τα προβλήματά του. Και να ζητάμε και με. Σήμερα ξέρετε πόσα πράγματα μάθαμε και εμείς δημοσιογραφικά. Και ακόμα έχει να μάθεις ακόμα περισσότερα. γι' αυτό κάθε Σάββατο και όχι μόνο έχουμε πολύ πυραϊκό ποδόσφαιρο. Να σας ευχαριστήσουμε. Ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την τιμή μας κάνατε να έρθετε εδώ από το στούντιο.